Γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Καραγιάννης, ανώτερος ερευνητής στη Microsoft, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο της Microsoft στο Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ασχολούμαι με την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών δικτύων και συστημάτων υπολογιστών, με ιδιαίτερη έμφαση σε data center και cloud. Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι live στο TED σήμερα, αλλά ελπίζω να καταφέρω να σας παρουσιάσω μια σύντομη περιγραφή της διαδρομής μου, σε συνάρτηση με γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία των δικτύων και προφανώς τη δική μου διαδρομή. Χωρίς μεγάλη υπερβολή, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ζούμε στην εποχή των δικτύων. Το διαδίκτυο είναι ένα από τα πιο καταπληκτικά επιτεύγματα της εποχής μας και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό εξαρτάται από την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτύου. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τέσσερις μόλις κόμβοι αποτελούσαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε ίντερνετ μόλις πριν από 50 χρόνια. Ή το δίκτυο ARPANET, όπως το ονόμαζαν το 1970. Η εικόνα αναπαραστά την πρώτη τοπολογία του διαδικτύου, όπως σχεδιάστηκε σε ένα πρόχειρο χαρτί, όπως φημολογείται, από κάποιον από τους πρώτους αρχιτέκτονες του ίντερνετ. Οι τέσσερις αυτοί κόμβοι ήταν όλοι σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Για να καταλάβει λοιπόν το ρυθμό ανάπτυξης του διαδικτύου κανείς, δεν έχει παρά να συγκρίνει αυτή την εικόνα με τα δισεκατομμύρια των διασυνδεδεμένων χρηστών και συσκευών σήμερα. Τι ήταν όμως αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλματώδη ανάπτυξη του διαδικτύου και οδήγησε στην καθολική του παρουσία? Κοιτάζοντας λοιπόν 50 χρόνια πίσω και διαβάζοντας τις μελέτες των πρωτοπόρων του διαδικτύου, οι θεμελιώδεις αρχές σχεδιασμού αυτού του δικτύου ήταν εκπληκτικά απλές. Οι αρχιτέκτονες του ίντερνετ είχαν τη διορατικότητα να προβλέψουν ότι το μέλλον του δικτύου αυτού θα απαιτούσε τη μέγιστη ευελιξία, ώστε να μπορούν να δημιουργηθούν νέες εφαρμογές και υπολογιστικά σενάρια, τα οποία προφανώς και κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τότε. Αυτό οδήγησε και στο σημαντικότερο στοιχείο του σχεδιασμού. Ο πυρήνας του δικτύου αυτού θα έπρεπε να είναι εκπληκτικά απλός και όλη η πολυπλοκότητα των εφαρμογών θα έπρεπε να τοποθετηθεί έξω από το διαδίκτυο. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με το ποιες μπορεί να είναι οι εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και επίσης το διαδίκτυο δεν παρέχει κάποιο είδους υποσχέσεις ότι τα δεδομένα που μεταδίδονται θα παραδοθούν με ασφάλεια, αξιοπιστία ή ακόμη και καθόλου στον τελικό παραλήπτη. Αυτό ήταν πρόβλημα το οποίο ανώτερα πρωτόκολλα δικτύου ή και οι εφαρμογές θα έπρεπε να λύσουν, αλλά όχι το διαδίκτυο αυτό καθεαυτό. Επιπλέον, το ίντερνετ, τουλάχιστον στην αρχική του μορφή, δεν παρέχει καθόλου μηχανισμούς λογοδοσίας. Δεν υιοθετήθηκε δηλαδή κάποιος μηχανισμός ώστε το δίκτυο να μας πει ποιος έκανε τι ή ποιος χρήστης έτρεχε ποια εφαρμογή για παράδειγμα. Κάπως έτσι μάλλον προέκυψε και η συνηθισμένη αναπαράσταση του διαδικτύου με ένα σύννεφο. Δεν παρέχεται δηλαδή κάποιο είδους ορατότητα για το τι συμβαίνει μέσα στο δίκτυο. Προφανώς εγώ δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά καθώς ξεκινούσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής. Κυριολεκτικά δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο πριν το 1996, πόσο δε μάλλον να έχω κάποια εικόνα από τον συναρπαστικό του κόσμο, τις αρχές σχεδιασμού του ή ακόμα και τις δυνατότητές του. Όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου, το τμήμα προσέφερε ένα συνδυασμό μαθημάτων οικονομικών, χρηματοοικονομικών και πληροφορικής με πολλά μαθήματα επιλογής, ώστε κάθε φοιτητής να ακολουθήσει την κατεύθυνση που τον ενδιαφέρει. Εκείνη ήταν η εποχή που η σύνδεση στο διαδίκτυο ήταν εφικτή μέσω modem τηλεφώνου στα 28 με 56 kilobits per second. Χρησιμοποιούσαμε κυριολεκτικά την κανονική τηλεφωνική μας γραμμή, καλώντας ένα συγκεκριμένο αριθμό, και αν ήμασταν τυχεροί, η σύνδεση δεν θα έπεφτε μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Προφανώς, κανείς άλλος στο σπίτι δεν είχε πρόσβαση στο τηλέφωνο για να λάβει να πραγματοποιήσει κλήσεις. Και υποθέτω πως περισσότεροι νέοι και νέες βλέπουν αυτή την παρουσίαση, οπότε για να γίνει περισσότερο αντιληπτό τι σήμαινε αυτός ο τρόπος σύνδεσης στο διαδίκτυο, η λήψη ενός αρχείου μουσικής MP3 για παράδειγμα. Σήμαινε ότι έπρεπε να αφήσουμε τον υπολογιστή για ώρες συνδεδεμένο, τυπικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, και με πολύ τύχη το αρχείο θα ήταν διαθέσιμο το πρωί. Αυτό ήταν και ένα σημαντικό επίτευγμα για την εποχή, και πολύ διασκεδαστικό να το σκέφτομαι τώρα, μια και η τρέχουσα έρευνά μου αφορά τη βελτιστοποίηση των δικτύων cloud για μεταφορά αρχείων σε μερικά εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου. Τελικά, εμένα με κέρδισε σχετικά γρήγορα η πληροφορική και άρχισα να ενδιαφέρομαι σιγά-σιγά περισσότερο για τα δίκτυα, στα οποία έκανα και την πτυχιακή μου. Καθώς τελείωνα το πτυχίο μου, αποφάσισα να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, μια και πίστευα ότι εκεί χτυπούσε η καρδιά της καινοτομίας στα δίκτυα
και έτσι άρχισα να κάνω αιτήσεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Επειδή δεν ήξερα όμως πώς ακριβώς δουλεύει το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανα αιτήσεις για μάστερς και όχι για διδακτορικό και ήταν δύσκολο να λάβω οικονομική υποστήριξη για τις σπουδές αυτές. Συνήθως η οικονομική υποστήριξη προσφέρεται σε διδακτορικούς φοιτητές. Και χωρίς υποτροφή από το πανεπιστήμιο θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξω μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική. Έτσι, ενώ ήμουν σε αδιέξοδο, έλαβα ένα αναπάντεχο, όσο και σημαντικό προφανώς για μένα, τηλεφώνημα από τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Riverside, Μιχάλη Φαλούτσο, ο οποίος πίστεψε σε μένα, μου εξήγησε τη διαδικασία και με έπεισε ουσιαστικά να ξεκινήσω το διδακτορικό μου. Κάπως έτσι, ξεκίνησα λοιπόν το διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Riverside. Όπως οι περισσότεροι διδακτορικοί φοιτητές, τα πρώτα χρόνια του διδακτορικού μου προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει έρευνα και ποιο θα είναι το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Από την αρχή με εντυπωσίασε ο κόσμος των μετρήσεων στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερα, το διαδίκτυο δεν παρέχει κάποιο είδους ορατότητα για το πώς το χρησιμοποιούσαν οι χρήστες. Ουσιαστικά, αποτελούσε ένα μαύρο κουτί για τον εξαιρετικό παρατηρητή. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ένα δίκτυο καλύτερο, αν δεν ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται και για ποιο λόγο? Έτσι, είχα φτάσει στο 3ο με 4ο έτος των σπουδών μου και ακόμα ήμουν κάπως χαμένος όσον αφορά το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής. Αυτό προφανώς δεν ήταν και πολύ καλό, δεδομένου ότι ο μέσος χρόνος μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ είναι περίπου 5 με 6 χρόνια. Την ίδια περίοδο, προγράμματα για διαμοιρασμό αρχείων μεταξύ χρηστών κυριαρχούσαν στο διαδίκτυο. Προφανώς δεν υπήρχε Netflix ή Spotify για την εύκολη πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων, μουσικής ή βίντεο, και ο διαμοιρασμός αρχείων μέσω εφαρμογών peer-to-peer, όπως λεγόταν, ήταν διαδεδομένος. Οι εφαρμογές peer-to-peer άνθησαν στην αρχή του αιώνα και συνδέουν αποτελεσματικά έναν υπολογιστή οποιοδήποτε χρήστη με έναν άλλον για διαμοιρασμό οποιοδήποτε αρχείου. Ήταν επίσης η περίοδος που η βιομηχανία κινηματογράφου και οι εκπρόσωποι της κατέφευγαν στην πρακτική μηνύσεων των χρηστών peer-to-peer, θεωρώντας ότι αυτά τα δίκτυα ήταν παράνομα. Και κανείς δεν μπορούσε να ποσοτικοποιήσει με ακρίβεια πώς η κίνηση στο διαδίκτυο αντιπροσώπευαν αυτά τα δίκτυα, αν και όλοι υπέθεταν τότε ότι αποτελούσαν την κύρια εφαρμογή του διαδικτύου. Μου φάνηκε λοιπόν αυτό η τέλεια ερώτηση για έρευνα. Πώς μπορείς να μετρήσεις κάτι το οποίο δεν βλέπεις? Αυτή είναι και η ερώτηση που προσπάθησα να απαντήσω στο διδακτορικό μου, κάτι που κατά μία έννοια ίσως να φαίνεται και σαν ένα πρόβλημα που είναι αδύνατο να λυθεί. Αρκεί να θυμηθούμε ότι μία από τις θεμελιώδες ιδιότητες του διαδικτύου είναι ότι όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στο δίκτυο, αυτό δεν έχει την ευφυΐα να μας δείξει τι δεδομένα μεταφέρει. Χωρίς να μπαίνω σε τεχνικές λεπτομέρειες, έπρεπε προφανώς να εξερευνήσουμε ερευνητικές μεθοδολογίες μη παραδοσιακές. Αυτό μας οδήγησε σε μία εντελώς διαφορετική πορεία έρευνας, όπου η ιδέα ήταν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς αλληλοεπιδρούν διασυνδεδεμένοι υπολογιστές μέσω του δικτύου ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιούν. Αυτό λοιπόν μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε γράφους οι οποίοι είχαν διαφορετική δομή για κάθε εφαρμογή. Κατά μία έννοια, οι γράφοι αυτοί μοιάζουν κατά κάποιο τρόπο με γράφους των σημερινών κοινωνικών δικτύων, αλλά για υπολογιστές. Τελικά, οι μελέτες αυτές, οι οποίες επιτεύχθησαν μέσω συνεργασιών με καταπληκτικούς ανθρώπους και ερευνητές στην CAIDA, στο Supercomputer Center του San Diego της Καλιφόρνια και την Intel Research, αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του διδακτορικού μου και μέχρι και σήμερα παραμένουν οι μελέτες με τον μεγαλύτερο αριθμό αναφορών από άλλους ερευνητές στην περιοχή. Αυτές οι μελέτες έλαβαν επίσης δημοσιότητα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της εποχής και μάλιστα συζητήθηκαν και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ όσον αφορά τη χρήση εφαρμογών peer-to-peer και το σχετικό debate για τα πνευματικά δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά, δεν ενθουσιάστηκαν όλοι και με τα ευρήματά μας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας της Αμερικής ισχυρίστηκε ότι η μελέτη μας ήταν λαθασμένη. Αντίθετα δηλαδή από τα ευρήματά μας που έδειχναν ότι η χρήση των εφαρμογών αυτών είναι ανεπηρέαστη από τις μηνύσεις κατά των χρηστών, οι ισχυρισμοί ήταν ότι η δικαστική οδός έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα της αποτροπής χρήσης των δικτύων peer-to-peer. Γενικά, ήταν μια πολύ ενδιαφέρον περίοδος της ερευνητικής μου εμπειρίας. Την ίδια στιγμή που προσπαθούσα λοιπόν να αποφοιτήσω με το διδακτορικό μου, το διαδίκτυο βίωνε πάλι τεράστιες αλλαγές. Η δημιουργία και η διανομή περιεχομένου του διαδικτύου ενοποιήθηκε γρήγορα σε λίγους μεγάλους οργανισμούς.
και το πιο σημαντικό, άρχισαν να εμφανίζονται μεγάλα ιδιωτικά δίκτυα. Έτσι, από τις χιλιάδες εταιρείες το 2007, λιγότερες από 200 εταιρείες ήταν υπεύθυνες για περισσότερη από τη μισή κίνηση στο ίντερνετ μέσα σε μόλις 2 χρόνια. Και αυτό ήταν η απαρχή αυτού που ονομάζουμε cloud. Ο όρος cloud στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται αφηρημένα για να περιγράψει γενικότερα τα δίκτυα. Θυμηθείτε ότι ένα σύννεφο συχνά συμβολίζει το ίντερνετ. Πλέον όμως το cloud αναφέρεται σε ένα σύνολο πόρων, όπως υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς ή ακόμα και εφαρμογές που προσφέρονται μέσω του δικτύου. Αυτοί οι πόροι βρίσκονται σε τεράστια κέντρα δεδομένων, data centers σε όλο τον κόσμο, που συνδέονται μέσω παγκόσμιων ιδιωτικών δικτύων πλέον. Τα μεγαλύτερα clouds λειτουργούν από εταιρείες όπως η Amazon, η Microsoft, η Google, το Facebook κτλ. Για παράδειγμα, το παγκόσμιο ιδιωτικό cloud της Microsoft έχει παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο, με περισσότερα από 100.000 μίλια καλωδίων οπτικών ινών, ακόμα και υποθαλάσσια, που συνδέουν τα εκατοντάδες κέντρα δεδομένων ανά της Υπήρους. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, οι οπτικές ίνες του δικτύου αυτού σε μήκος είναι περισσότερο από 5 φορές την περιφέρεια της Γης. Και γενικότερα το cloud αφορά τεράστιες κλίμακες μεγεθών. Ακόμα και εγώ που καθημερινά πλέον ασχολούμαι με cloud, αισθάνομαι δέος κάθε φορά που προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τα μεγέθη. Κάθε μία από τις κουκίδες στο χάρτη αντιστοιχεί σε μερικές δεκάδες κέντρα δεδομένων. Και κάθε ένα από αυτά έχει μέγεθος που μπορεί να χωρίσει περισσότερο από 2 Boeing 737 και περιλαμβάνει δεκάδες με εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάζονται για να σας παρέχουν κάποια ιστοσελίδα ή το προφίλ του κοινωνικού σας δικτύου μέσα σε λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου από τη στιγμή που ο χρήστης επιλέγει κάποιο σύνδεσμο, κάποιο link. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό, απαιτείται τεράστια προσπάθεια σε πολλαπλούς επιστημονικούς κλάδους. Για παράδειγμα, η Microsoft Research έχει επιστήμονες σε περιοχές από κοινωνιολογία μέχρι την επιστήμη των υλικών και κβαντική φυσική. Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μόλις ένα μέρος του cloud. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι προβλήματα δικτύου πλέον βρίσκονται στο επίπεδο της πλανητικής κλίμακας. Για παράδειγμα, η πρώτη επαφή μου με τη Microsoft Research ήταν ως intern. Και το project που θα έπρεπε να φέρω εις πέρας ήταν να καταλάβω πώς θα μπορούσε να βελτιστοποιηθεί η υπηρεσία Windows Update που παρέχει ενημερώσεις σε εκατομμύρια υπολογιστές Windows σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να αναλυθεί η χρήση των updates μεταξύ εκατοντάδων εκατομμυρίων χρηστών και να αναλυθούν αρχιτεκτονικές διαμερισμού των ενημερώσεων αυτών, ώστε η ενημέρωση να επιτευχθεί το γρηγορότερο δυνατόν για όλους τους χρήστες, με σκοπό τη καλύτερη ασφάλεια και επίδοση του λειτουργικού. Και προφανώς, οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν στο cloud. Τα δίκτυα cloud εξυπηρετούν πλέον πελάτες που πληρώνουν, και αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο δεν μπορεί πλέον να μην προσφέρει εγγυήσεις, όπως οι αρχιτεκτονικοί που οραματίστηκαν οι αρχιτέκτονες του ίντερνετ. Το cloud πρέπει να είναι γρήγορο, αξιόπιστο και έξυπνο. Και το γεγονός ότι μία ιδιωτική εταιρεία κατέχει όλη την υποδομή αυτού του δικτύου σημαίνει ότι είναι δυνατόν να αλλάξει οποιοδήποτε από τα συστατικά της αρχιτεκτονικής αυτής όποτε το επιθυμεί για να επιτύχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Φυσικά, τα ιδιωτικά cloud συνδέονται με το δημόσιο ίντερνετ και πρέπει να παίζουν με τους κανόνες του διαδικτύου για όλη την κίνηση που φεύγει από το cloud και εισέρχεται στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι πάροχοι clouds προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν ακόμα και αυτήν την ελάχιστη επίδραση του αναξιόπιστου ίντερνετ στην τελική εμπειρία που βιώνει ο χρήστης, τοποθετώντας τις υπηρεσίες τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στον τελικό χρήστη. Οι περισσότεροι πλέον από τους δισεκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου βρίσκονται σε απόσταση λίγων χιλιοστών δευτερολέπτου από πολλαπλά ιδιωτικά clouds σήμερα. Βρίσκομαι πλέον στη Microsoft εδώ και 15 χρόνια, περνώντας από διάφορα στάδια στην καριέρα μου και ξεκινώντας, όπως ανέφερα, από ένα internship. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με διάφορες τεχνολογίες του cloud. Η έρευνά μου αφορά κυρίως αρχιτεκτονικές που είναι πιθανό να εφαρμοστούν μελλοντικά σε ένα πιθανό χρονικό ορίζοντα 5 με 10 χρόνια, ερευνώντας για παράδειγμα αρχιτεκτονικές για πιο προβλέψιμα δίκτυα που συνδέουν εκατοντάδες χιλιάδες σερβερ σε κέντρα δεδομένων ή αρχιτεκτονικές για σύνδεση data centers σε μητροπολιτικές περιοχές, όπως για παράδειγμα η περιοχή cloud που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη Microsoft στην Αθήνα. Και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δουλειάς μου είναι η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που πρέπει να λυθούν. Και προφανώς υπάρχουν πολλά τέτοια στο cloud. Τη μία μέρα πρέπει να καταλάβουμε πώς χτίζονται
και τοποθετούνται κέντρα δεδομένων σε μια γεωγραφική περιοχή και πώς μπορείς να ψήξεις εκατοντάδες χιλιάδες servers. Την επόμενη, να σχεδιάσουμε αλγορίθμους που λύνουν προβλήματα μεγέθους τεράστιων data centers σε εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου για τη μείωση μεταφοράς αρχείων στα δίκτυα cloud. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την πολύ σύντομη αναδρομή στην καριέρα μου και το πώς επηρεάστηκε από την εξέλιξη των δικτύων, θα ήθελα να αναφερθώ και στα βασικά συστατικά που κατά τη γνώμη μου μπορεί να οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη ερευνητική καριέρα. Και είναι τρία, πιστεύω, τα κύρια συστατικά. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι, οι ομάδες που έχω συνεργαστεί και με έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Το δεύτερο είναι το τι προσπαθείς να πετύχεις. Συνήθως το να θέτεις ερωτήσεις είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο δύσκολο από την απάντησή τους, αν και μπορεί αρχικά η λύση ενός προβλήματος να μοιάζει αδύνατη. Και τέλος, η επιμονή. Όπως ανέφερα, πολλές φορές ίσως κάποιος να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η πίστη όμως σε αυτό που κάνει είναι και η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη. Ευχαριστώ.